Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή της Ευρωομάδας της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπαδημούλη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημούλη. Καλησπέρα σας. Για να κάνουμε μία κουβέντα σήμερα για την Κομισιόν, η οποία ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Πείτε μου, κύριε Παπαδημούλη, τι να περιμένουμε από τη νέα Κομισιόν, λοιπόν? Να αναμένουμε κάτι ή θα είναι μία από τα ίδια? Η καινούργια Κομισιόν, η Επιτροπή Juncker, έχει πιο ισχυρά πολιτικά χαρακτηριστικά από την Επιτροπή Μπαρόζο, τόσο ο ίδιος ο Πρόεδρος, όσο και η σύνθεση των Επιτρόπων, αλλά με βάση τις εξαγγελίες της, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει στην ίδια κατά βάση πολιτική με αυτήν του προκατόχου της, του κ. Μπαρόζο. Έχει βέβαια υποσχεθεί αρκετά πράγματα. Ο κ. Juncker στις 15 Ιουλίου μίλησε για τα περίφημα 300 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που θα τονώσουν την ανάπτυξη. Ακόμη τα περιμένουμε, ακόμη τα ψάχνουν. Έχει υποσχεθεί ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία. Εμείς στην Ευρωομάδα της Αριστεράς όμως κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και κρατούμε μικρό καλάθι, γι' αυτό και καταψηφίσαμε την Κομισιόν. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον κύριο Juncker ή τους επιτρόπους. Διαφωνούμε με την πολιτική κατεύθυνση και είμαστε έτοιμοι να τους ελέγχουμε καθημερινά για όσα υποσχέθηκαν και ακόμη μένουν λόγια. Μια και το είπατε ότι δεν έχετε κάτι προσωπικό με τον κύριο Juncker, πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους δύο άντρες, τον κύριο Juncker και στον κύριο Μπαρόζο, είτε σε προσωπικό είτε σε πολιτικό επίπεδο? Ο κύριος Μπαρόζο ήταν ένα delivery boy. Ξεκίνησε μαοϊκός και κατάληξε να κάνει τον σερβιτόρο του Μπους στις Αζόρες και τον εκτελεστή των πιο σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών, χωρίς να έχει ο ίδιος μια ισχυρή πολιτική προσωπικότητα. Ο κύριος Juncker ανήκει στην ευρωπαϊκή δεξιά, αλλά έχει πιο ισχυρή πολιτική προσωπικότητα και θέλει να δώσει στα 60 του έναν πιο ισχυρό ρόλο και τόνο στο ρόλο του Προέδρου της Κομισιόν. Επικαλείται συχνά τον Ντελόρ που ήταν σοσιαλδημοκράτης και άφησε πίσω του πράγματα, αλλά μέχρι τώρα στα δύσκολα και στα κρίσιμα περνάει της Μέρκελ, όχι του Juncker. Μένει να τον δούμε. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε κάθε σας ομιλία απευθύνεσαι στον κύριο Κατάινεν, σχεδόν κάθε φορά σε εκείνον. Γιατί αυτό? Έχετε κάποιο συγκεκριμένο θέμα με τον κύριο Κατάινεν? Μιλώ για την οικονομία και έως χθες ο κύριος Κατάινεν ήταν ο επίτροπος, ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις. Και τώρα πια είναι αντιπρόεδρος, ισχυρός, με δυνατό χαρτοφυλάκιο, ουσιαστικά προϊστάμενος του κυρίου Μοσχοβησίου, που είναι ο επίτροπος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις. Είναι λογικό λοιπόν, εκπροσωπώντας την αριστερά που είναι εναντίον της μονόπρευσης λιτότητας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα που υποφέρει πολύ από ύφεση, από ανεργία, από ανισότητες, να στρέφω ιδιαίτερα τα πειρά μου στον κύριο Κατάινεν, γιατί ο κύριος Κατάινεν και ως πρωθυπουργός της Φιλανδίας αλλά και ως επίτροπος αυτούς τους λίγους μήνες μέχρι τώρα είναι από τα γεράκια της λιτότητας. Μην ξεχνάμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Κατάινεν, η Φιλανδία μόνη αυτή απέτυχε και πήρε από την στριμωγμένη Ελλάδα εγγυήσεις προκειμένου να βάλει την υπογραφή του στο περίφημο δάνειο. Πάντως δεν υπάρχει κάτι προσωπικό με τον κύριο Κατάινεν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όχι. Μας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα απόστασης. Δεν μας χωρίζουν μόνο ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Τίποτα το προσωπικό. Μεγάλες πολιτικές διαφορές. Μιλώντας για προσωπικά πράγματα κτλ., όμως, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τον Έλληνα επίτροπο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, και για το χαρτοφυλάκιό του φυσικά. Ο κύριος Αβραμόπουλος στην ακρόαση τα πήγε καλά, διότι με το γνωστό στυλ Αβραμόπουλου κατάφερε να μην διαφωνήσει με κανέναν. Σε όποιον το ρωτούσε, δεξιό, φιλελεύθερο, σοσιαλιστή, πράσινο, αριστερό, του έλεγε συμφωνώ μαζί σας, αλλά κτλ. Και μετά έλεγε τα δικά του. Ο κύριος Αβραμόπουλος παίρνει ένα χαρτοφυλάκιο καυτή πατάτα, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα που είναι πύλη εισόδου. Και θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, εάν θα χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίοδο της δικής του θητείας μια μεταναστευτική πολιτική νόμιμη με ρεαλισμό αλλά και με ανθρωπισμό, εάν θα μοιραστούν δίκαια και ισότιμα τα βάρη των μεταναστευτικών ροών όλες οι χώρες
μέλη και όχι μόνο οι πύλες εισόδου και αν θα διατεθούν και οι πόροι ανθρώπινοι, οικονομικοί, έτσι ώστε το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο νεκροταφείο, μετράμε τα τελευταία χρόνια πάνω από 20.000 νεκρούς και αυτό δεν ταιριάζει με τις αρχές του ανθρωπισμού πάνω στις οποίες υποτίθεται ότι στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, ο κύριος Αβραμόπουλος πήρε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, αλλά έχει και προϊσταμένους, διότι η νέα Κομισιόν έχει αυτή την πυραμίδα για πρώτη φορά με τους 7 αντιπροέδρους και έτσι θα λογοδοτεί και σε κάποιους αντιπροέδρους οι οποίοι θα τον εποπτεύουν. Μια και λέγαμε για το μεταναστευτικό, ήθελα να σας ρωτήσω, σας ανησυχεί λίγο η διάθεση του David Cameron να μην χρηματοδοτήσει τη διάσωση ανθρώπων στη Μεσόγειο, που αποφάσισε να πάρει πίσω περίπου 2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, λέγοντας ότι εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Κάμερον συνεχίζει την πολιτική Θάτσερ, δώστε μου πίσω τα λεφτά μου, παρότι από τους κανόνες είναι υποχρεωμένος να χρηματοδοτήσει με 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ελπίζω να μην του κάνουν το χατήρι που, οι κοινοτικές ελίτ που έκαναν στη Θάτσερ οι προκάτοχοι. Κατά τα άλλα, ο κύριος Κάμερον πιέζεται εκ δεξιών από την λαϊκίστικη, ακροδεξιά σκοπής, αντιμεταναστευτική ρητορία του ανερχόμενου κυρίου Φάρατζ και γι' αυτό πιέζει από τα δεξιά, θα έλεγα, στο θέμα αυτό την δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντίθετο χρειάζεται. Χρειάζεται επιτέλους η Ευρώπη να αποκτήσει μια νόμιμη μεταναστευτική πολιτική, όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, ο Καναδάς, γιατί οι ίδιες οι μελέτες λένε ότι τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη θα χρειαστεί εκατομμύρια καινούρια μυαλά και χέρια, γιατί η ίδια η Ευρώπη γερνάει και η οικονομία της τα χρειάζεται. Μια και είπατε για την οικονομία τώρα, θα πιαστώ από αυτή την τελευταία σας φράση και μια και είπαμε πριν και για τη μονόπλευρη λιτότητα. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ και ως GUE-NGL, προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε ότι πρέπει να οδηγηθεί πολιτικά και οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και ως τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συμφωνείτε και γι' αυτό δεν ψηφίσατε και τη νέα Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη απειλείται με ένα νέο κύκλο ύφεσης, υποφέρει από υψηλή ανεργία, από ενδυνόμενες ανισότητες και έχει και τον κίνδυνο μπροστά της του αποπληθωρισμού. Χρειάζεται λοιπόν δύο πράγματα. Μια στροφή στην ανάπτυξη που απαιτεί νέους πόρους, ένα ευρωπαϊκό New Deal με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα στραφούν στην πραγματική οικονομία και θα μειώσουν την ανεργία, ιδιαίτερα την ανεργία των νέων, και χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα του χρέους της περιφέρειας, που είναι δυσβάστακτο, μη διαχειρίσιμο. Το ελληνικό χρέος είναι κομμάτι ενός ευρωπαϊκού προβλήματος. Χωρίς αυτά, μια στροφή στην ανάπτυξη και μια ευρωπαϊκή λύση στο θέμα του χρέους, η Ευρωζώνη απειλείται από νέα ύφεση και από μια διαλυτική κρίση. Για να τα πετύχουμε αυτά, χρειαζόμαστε μια στροφή στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ευρωπαϊκή Γερμανία που να θυμηθεί τις παραδόσεις του Μπραντ, του Σμιτ, ακόμη και του Κολ, στη θέση μιας γερμανοκρατούμενης Ευρώπης, που είναι το σχέδιο Μέρκελ-Σόιμπλε. Αυτά είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε να γίνουν ή θα θέλατε, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν. Το θέμα είναι ότι τι μπορεί να κάνει η ευρωομάδα της αριστεράς. Είδαμε ότι είχε μεγάλη άνοδο στις ευρωεκλογές και τι μπορεί να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει πράγματα στην Ευρώπη, καθότι δεν αποτελεί την πλειοψηφία, δυστυχώς ή ευτυχώς, στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι γεγονός ότι η ευρωομάδα της αριστεράς είναι η μόνη από τις συγκροτημένες πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου που σημείωσε μια τόσο σημαντική άνοδο. Μια άνοδο 50%, από τους 35 έχουμε πάει στους 52. Αλλά δεν είναι αρκετή. Και οφείλεται κυρίως στην εκρηκτική άνοδο που σημειώσαμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, τη μεγάλη άνοδο των Ισπανών, την επάνωδο των Ιταλών στην ομάδα της αριστεράς μετά από χρόνια απουσίας, στην άνοδο του Sinn Féin στην Ιρλανδία. Επομένως, χρειάζεται ένα γενικότερο ρεύμα ανόδου της ευρωπαϊκής αριστεράς, όχι πια μόνο στον Νότο, αλλά σε όλη την Ευρώπη, και αυτό απαιτεί η αριστερά να προβάλλει το δικό της εναλλακτικό ευρωπαϊκό όραμα, πιο πιστικά, πιο συνεκτικά. Να πούμε καθαρά ότι οι άλλοι είναι αντιευρωπαϊστές, αυτοί που παράγουν ανισότητα, ύφεση, ανεργία, διαλύοντας και κουρελιάζοντας τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς διεκδικούμε
μια Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, που να υπηρετεί ενωμένα τους πολίτες και όχι τις τράπεζες. Από την άλλη, είναι αναγκαίο για να αλλάξεις τα πράγματα να έχεις συμμαχίες, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Και ο στόχος της Ευρωομάδας της Αριστεράς είναι να κερδίζει συνενέσεις στην πολιτική της και σε άλλους πολιτικούς χώρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε πλειοψηφίες που να στρέψουν την Ευρώπη σε μια κατεύθυνση ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Αρκετοί θα μπορούσαν να πούνε βέβαια ότι μια και δεν έχουμε πλειοψηφία ως αριστερά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως και αυτός να είναι ένας από τους λόγους που η συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές ήταν πολύ χαμηλή. Όπως ξέρετε, σε πολλές χώρες ήταν και κάτω από 50%. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο μικρή συμμετοχή των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές και ειδικά των νέων? Ακόμα και στην Ελλάδα είναι χαμηλά, χαμηλά τα ποσοστά. Γιατί η υπαρκτή Ευρώπη δεν αρέσει. Αρέσει όλο ένα και λιγότερο. Γιατί παράγει ανεργία, παράγει ανισότητες, δεν υλοποιεί υποσχέσεις και προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει. Η πολιτική και η οικονομική ελίτ της Ευρώπης μπορεί να λέει παχές κουβέντες για μια ενωμένη, δημοκρατική, κοινωνική Ευρώπη με ανάπτυξη κτλ. Αλλά κάνει το αντίθετο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυξάνεται η ευρωαδιαφορία, αυξημένη εποχή στις εκλογές, ή και η ευρωάρνηση που τρέφει και φουσκώνει τα πανιά μιας λαϊκίστικης άκρας δεξιάς, πιο ανοιχτής στην περίπτωση της Γαλλίας με τη Λεπέν, πιο συγκεκαλυμμένης στην Βρετανία με τον Φάρατζ. Ο στόχος της αριστεράς είναι να προβάλλει στον αντίποδα αυτών των πολιτικών που παράγουν ευρωαδιαφορία και ευρωάρνηση το δικό της συνεκτικό αριστερό ευρωπαϊκό όραμα για μια Ευρώπη με συνοχή, με ανάπτυξη, με μείωση ανισοτήτων, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και κράτος δικαίου, μια Ευρώπη που τα νέα παιδιά να μην υποφέρουν από υψηλή ανεργία. Στα τελευταία 5 χρόνια η φτώχεια στην Ευρώπη αυξήθηκε με επίσημα στοιχεία 4%. Η ανεργία στους νέους είναι 25%. Στη χώρα μου, την Ελλάδα, είναι 57%. Όταν υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί και αυτή η κοινωνική πραγματικότητα, μην περιμένουμε τους πολίτες και ειδικά τους νέους να χειροκροτούν την Ευρώπη. Είπαμε λοιπόν, Φάραντζ, Λεπέν, Χρυσή Αυγή στα δικά μας. Κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάλυση? Τι πιστεύετε? Η Ευρωζώνη απειλείται με μια διαλυτική κρίση όσο εμένει σε μια καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική μονόπλευρης λιτότητας. Δεν μπορείς να κυνηγάς το φάντασμα του πληθωρισμού όταν έχεις αποπληθωρισμό και να ξεχνάς την ανάπτυξη. Δεν μπορείς να πιστεύεις ότι απλώς με σκληρή μονόπλευρη λιτότητα θα έρθουν οι επενδύσεις, όταν οι επενδύσεις μετά από 6 χρόνια σκληρής λιτότητας είναι 15 με 20% παρακάτω από ότι το 2009. Χρειάζεται να ανακαλύψουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τις βασικές αρχές που λένε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζονται επενδύσεις. Και δημόσιες και ιδιωτικές, σχεδιασμένες, εντοπισμένες, κινητροδοτημένες, γιατί άλλος τρόπος για να μειωθεί η ανεργία δεν υπάρχει. Άρα πιστεύετε ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση όσον αφορά τον κίνδυνο για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν πάμε προς ένα δρόμο που οδηγεί σε τείχο, έτσι? Δεν πιστεύω στους μονόδρομους, δεν είμαι απεσιόδοξος, πιστεύω ότι το μέλλον φτιάχνεται από αυτούς που ιστορικά είναι αισιόδοξοι και το παλεύουν κόντρα στις δυσκολίες. Σας λέω ότι η Ευρώπη ή θα ξαναγίνει δημοκρατική, κοινωνική, με ανάπτυξη, με κοινωνικό κράτος, με κράτος δικαίου και επομένως θα προχωρήσει, ή θα κινδυνεύσει με μια μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση και με διάλυση. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι αυτή η κρίση να πάρει διαλυτικά χαρακτηριστικά όσο δεν αλλάζουν οι πολιτικοί και κοινωνικοί συσχετισμοί, και η αριστερά οφείλει να προβάλλει ακόμη πιο πιστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει γι' αυτό και δυναμώνει, ως μια δύναμη που δεν θέλει τη διάλυση της Ευρώπης ή της Ευρωζώνης, αλλά τη ριζική αλλαγή της. Και τέλος, μια ερώτηση που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Τι γνώμη έχετε για τη διάθεση που έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τελευταίες της αποφάσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω με ορίζοντα 30ετίας, αν δεν κάνω λάθος? Έχουν τεθεί κάποιοι στόχοι για το 2030 και για το 2050. Θα τους ήθελα πιο φιλόδοξους και σε ό,τι αφορά τη μείωση εκπομπών αερίων και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
έπαιξε ένα ρόλο σε αυτούς τους συμβιβασμούς προς τα κάτω, όπου ψαλιδίστηκαν οι αρχικές προτάσεις της Κομισιόν, η πίεση του λόμπι του άνθρακα με πρωταγωνιστή την Πολωνία. Σε κάθε περίπτωση είναι τόσο δραματικές οι συνέπειες από τη συντελούμενη κλιματική αλλαγή που απαιτούνται πιο φιλόδοξοι στόχοι και η Ευρωομάδα της Αριστεράς πιέζει γι' αυτό. Η Ευρώπη οφείλει να είναι πρωταγωνιστή σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια, γιατί έχουμε μεγάλες αρνήσεις και εμπόδια, όπως ξέρετε, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα και από την Ινδία, που για τους δικούς τους λόγους σέρνουν τα πόδια τους σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά το περιβάλλον, για να χρησιμοποιήσω μια κοινότοπη φράση, το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας, δεν το κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της GUE-NGL αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Χαίρετε. 10 λεπτά. Καλύτερα για τη μετάφραση. Μπράβο, πολύ ωραία.